Είμαστε στις μονάδες του σχηματισμούς των ενόπλων δυνάμεων. Βρίσκομαι σήμερα στο Ναυτικό Νοσοκομείο για άλλη μια φορά για να ευχαριστήσω από κοντά αλλά και να εκφράσω και δημόσια την ευγνωμοσύνη μου και εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας και του υπουργού μας του Νίκη του Παναγιωτόπουλου και όλων όσων εργαζόμαστε στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων για την τεράστια συνεισφορά τους πέρα από το κομμάτι που αφορά τα ζητήματα της εθνικής μας ασφάλειας, στο κομμάτι που αφορά την κοινωνία, που αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η συνεισφορά των ενόπλων δυνάμεων είναι πέρα από κάθε συνολική προσέγγιση και ανάλυση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι συνεισφέρουν παντού. Ήδη σήμερα ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός των σημείων που διενεργούνται τα rapid test από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων. Συμμετέχουμε από την πρώτη στιγμή στην επιχείρηση Ελευθερία για το κομμάτι που αφορά στην μεταφορά των εμβολίων κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη καιρική σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια η συμμετοχή μας στα εμβολιαστικά κέντρα νομίζω ήταν καταλυτική. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι στο πλευρό της κοινωνίας, τόσο το θέμα της πανδημίας, τόσο το θέμα των φυσικών καταστροφών. Αλλά πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο παραμένουν υψηλό φρόνημα, υψηλή αίσθηση καθήκοντος, έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να προασπίσουν τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, τα κυριαρχικά δικαιώματα όλου του ελληνισμού. Βρεθήκατε νωρίτερα στο επιτηρητικό φυλάκιο Γάβδου, είχε καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, κύριε Υπουργέ, αυτή η επίσκεψη. Σας θυμίζω ότι αυτό το διπορικό ξεκίνησε πριν λίγες εβδομάδες από τον Εύρο, προχώρησε τα Χριστούγεννα στο Καστελόριζο, χτες στους Οθονούς, σήμερα στη Γάβδο, σε κάθε σημείο της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις, τα στελέχη μας, στρατεύσιμοι μας δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό με τις λύσεις αφοσίωσης. Και νομίζω ότι η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας είναι να βρίσκεται κοντά τους, να μιλάει μαζί τους, να μπορεί μέσα από την συνεννόηση και τη συζήτηση να παίρνει συγκεκριμένα μηνύματα και να χαράσει συγκεκριμένες πολιτικές. Είμαστε ως πολιτική ηγεσία έτοιμοι να προχωρήσουμε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν στη φροντίδα των στελεχών μας. Προχωράνε οι εξοπλισμοί, προχωράνε τα μέσα. Η κυβέρνηση έχει επενδύσει στο κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων. Θέλουμε η χώρα μας να είναι πρωταγωνίστρια, να είναι ισχυρή, να παραμένει η πυλώνα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, η καθημερινότητα είναι εκείνη που αφορά ένα επιπλέον στίχημα για όλους όσους βρισκόμαστε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τόσο υπουργός, όσο και εγώ προσωπικά, όσο και Γενικός Γραμματέας. Νυχθημερό, πιστέψτε με, ασχολούμαστε με τα ζητήματα αυτά και είναι η ώρα μέσα στους επόμενους μήνες, όπως εξήγηλε και ο Υπουργός μας, να προχωρήσουμε στις συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις για να μπορέσουμε αριθμίες και παθογένειες πάρα πολλών ετών να τις λύσουμε. Θα θέλατε να κάνετε μια δήλωση για την τοποθέτηση Ροζάκη, μια που δυναμώνει την ελληνική θέση. Θα μου επιτρέψετε να παραμείνω στα ζητήματα τα οποία με απασχολούν καθημερινά. Νομίζω το ζήτημα των γεωπολιτικών αναλύσεων υπάρχει το πρόβλημα εξωτερικών, έχει κάνει μια ανακοίνωση. Και νομίζω ότι πέρα από οτιδήποτε διάφορες δηλώσεις γίνονται, είναι ξεκάθαρη το δόγμα μας, είναι ξεκάθαρη η κίνησή μας, είναι ξεκάθαρη η θέλησή μας, η χώρα μας να είναι πρωταγωνίστρια, να μην κάνουμε βήμα πίσω από όλα όσα ιστορικά μας ανήκουν.